Τα επεισόδια στην πλατεία Αριστοτέλου στη Θεσσαλονίκη από τις έντονες αποδοκιμασίες νεαρών ατόμων κατά δύο ατόμων τραν το βράδυ του Σαββάτου είναι μια σαφής προειδοποίηση για το εκρηκτικό μείγμα που έχει δημιουργηθεί στην ελληνική κοινωνία. Τα επεισόδια ξεκίνησαν με την εμφάνιση των δύο τραν στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου σύμφωνα με τη μία εκδοχή έγιναν αντιληπτά από ομάδα αλλοδαπών που βρίσκονταν εκεί και άρχισαν να τους αποδοκιμάζουν, ενώ σύμφωνα με μία άλλη από την προσπάθεια των τραν να φλερτάρουν με ορισμένους εκ των αλλοδαπών. Σημειώνεται ότι 12 εκ των 21 συλληφθέντων είναι αλλοδαποί από διάφορες χώρες, οι οποίοι είτε είναι γόνοι παρανομών μεταναστών, είτε έχουν μπει παράνομα οι ίδιοι στην χώρα. Αυτό που προκύπτει από τα επεισόδια είναι η ποιότητα τη κοινωνική αναταραχής που έχει προέλθει από την ψήφιση του νομοσχεδίου σε νόμο γάμου των ΛΟΑΤΚΙ ατόμων. Αυτό γιατί είναι ξεκάθαρο πω μία μειοψηφία επιβλήθηκε δια νόμου επί τη πλειοψηφία σε σημείο που να έχει δημιουργήσει συνθήκε κοινωνική σύγκρουση. Αυτό δυστυχώ είναι το αποτέλεσμα του νόμου για το γάμο των ομοφυλοφίλων. Καθώ όμω στην κοινωνική αυτή εξίσωση εισέρχονται και οι αλλοδαποί οι οποίοι όχι μόνο εχθρεύονται αλλά ουσιαστικά απεχθάνονται τη συγκεκριμένη κατηγορία ατόμων, οι συνθήκε που δημιουργούνται είναι καθαρά εκρηκτικές. Αυτό έχει ω αποτέλεσμα να έχει αυξηθεί το αίσθημα απέχθεια των αλλοδαπών προ τα τραν και όχι μόνο άτομα. Πρόκειται για ολοδαπού οι οποίοι προέρχονται από χώρε που όχι μόνο καταδικάζουν την ομοφιλοφιλία αλλά ουσιαστικά του πετούν από τι ταράτσε των κτιρίων και που είναι απόλυτα ανεξέλεγκτοι, όπω και η μεγάλη πλειοψηφία του στην Ελλάδα. Το παραπάνω επεισόδιο δεν μπορεί και δεν πρέπει να το δούμε τυχαία. Είναι απλά το πρελούδιο αυτού που πρόκειται να επακολουθήσει τα επόμενα χρόνια, δημιουργώντα μείζον πρόβλημα στην ελληνική κοινωνία. Μια κοινωνία η οποία έχει δεχτεί, δέχεται και θα εξακολουθήσει να δέχεται τόσο αλλοδαπούς οι οποίοι εισβάλλουν στη χώρα καθημερινά, όσο και αύξηση της προπαγάνδας υπέρ των ατόμων ΛΟΑΤΚΙ, δημιουργώντας δύο αντίθετους πόλους με το μέσο Έλληνα πολίτη να αγωνίζεται μόνο και μόνο για την επιβίωσή του.